Καταρχάς, ακουστήκαν πολλά πράγματα τα οποία νομίζω, δηλαδή άκουσα από λίγο το φίλο μου το Σίμω, που τα μισά αιτήματα είναι σχεδόν ίδια. Και νομίζω και οι υπόλοιποι έχουμε όλοι το ίδιο νόμο, τα ίδια πράγματα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι από τη δικιά μας πλευρά το εμπόριο δεν είμαστε καθόλου καλά. Έχει εδώ και πολύ καιρό και τα προηγούμενα χρόνια προς τα πίσω δεν ήταν η κατάσταση καλή. Φτάνοντας όμως εδώ πέρα, με αυτά που συμβαίνουν τώρα, έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω και δεν νομίζω να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι. Σίγουρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να μείνουμε ανοιχτοί. Αλλά δυστυχώς τα ποσοστά που έχουμε σε όλη την Ελλάδα είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες εταιρείες που έρχονται και στεγάζονται και νομίζω ότι δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει μικρό μαγαζί και δεν θα αντέξουμε. Τώρα από εκεί και πέρα ένα σημαντικό άλλο πρόβλημα είναι πάρα πολύ φορολογία. Όταν η μισθή είναι εκεί που είναι, δεν μπορεί ο κόσμος να βγει έξω να ψωνίσει. Γίνονται προσπάθειες από εμάς με διάφορους τρόπους για να φέρουμε τον κόσμο στα μαγαζιά μέσα. Αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι να μπορέσει κάποιος να πάει στο σπίτι του φαγητό, να φάει η οικογένειά του. Αφού δεν περισσεύει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να βγει έξω να ψωνίσει. Δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορούν να διορθώσετε. Θα ήθελα πραγματικά το δικό μας το κομμάτι, γιατί μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, να πιέσετε το σύστημα να δοθούν κάποιες λύσεις, ώστε να αντέξουμε για να μην κλείσουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε.